Ζωντανή ροή ξανά. Πάμε να συναντήσουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο Στέφανο Ντόβα. Στέφανε, καλησπέρα, πώς είσαι? Καλησπέρα, Βλάση. Καλά είμαι. Το ίδιο εύχομαι και για σένα και για τους φίλους τηλεθέατες. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσα τώρα την ομιλία του Στέφανου Κασελάκη. Τώρα ναι, ξεκινάει στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος παρουσιάζει το Ποθενέσχες. Είναι σε εξέλιξη αυτό? Είναι σε εξέλιξη. Δεν έχει πολλή ώρα που ξεκίνησε. Άργησε. Είπε κάποια βασικά πράγματα. Καθυστέρησε. Έχει πει κάποια πράγματα, αλλά δεν έχει ολοκληρώσει και δεν μπορούμε να κάνουμε ένα πλήρες σχόλιο. Θα τα κάνουμε στα επόμενα δελτία, αύριο. Είπε ότι είναι καθαρό ναι, αυτό, διότι είναι φορολογημένα τα εισοδήματά του στην Αμερική και παρουσίασε και του σύζυγου του Τάιλερ, παρουσίασε και αυτού τα εισοδήματα. Είπε ότι δούλεψε τόσα χρόνια και ότι στην Αμερική δεν μπορείς να κρυφτείς. Παντού μπορείς να κρυφτείς. Okay. Ναι, είναι πιο δύσκολο, αλλά παντού γίνεται. Ναι, Στέφανε, τι άλλο? Είπε ακόμα για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι κοστολογημένο και όχι 45 δις όπως λέει η Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι κοστολογισμένο από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με 2,7 δις. Είναι κοστολογημένο, είπε χαρακτηριστικά, με 45 δις όσο έχει και η ΦΕΤΑ 6 και 28 το κιλό. Έκανε αντιδιαστολή με αυτό που είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το κιλό τη ΦΕΤΑ 6,28. Καμία σχέση. Ναι. Θα δούμε, θα παρακολουθήσουμε, επαναλαμβάνω, τι έχει πει ολοκληρωμένα για το Ποθενέσχες. Αύριο θα έχουμε πλήρες σχόλιο. Πώς βλέπεις να πηγαίνουμε σε αυτές τις ευρωεκλογές, Στέφανε, τι λες? Οι εκλογές, όταν αντί να συζητήσουμε θέματα που πραγματικά θα... Το λες πάντα αυτό, το λες συχνά. Ναι, Στέφανε. Το λέω και τα θέματα αυτά τα οποία θα πρέπει ενδιαφέρεται ο κόσμος να μάθει και για την Ευρωπαϊκή Ένωση τα συμβεί, αλλά και για την πορεία εδώ στη χώρα μας, τι γίνεται κτλ. Και δεν ενδιαφέρεται μόνο για το Ποθενέσχες του Κασελάκη ή του Μητσοτάκη ή του καθενός. Ενδιαφέρεται βέβαια και για αυτά, αλλά όχι όμως, δεν είναι τόσο σοβαρά, δεν αγγίζουν την καθημερινότητά του, δεν αγγίζουν τη ζωή του, όσο η ακρίβεια και όσο τα άλλα ζητήματα. Είναι δηλαδή κάποια πράγματα για τα οποία ο κόσμος περίμενε να γίνει σοφότερος, περίμενε να μάθει περισσότερα πράγματα. Δυστυχώς όμως δεν έμαθε ούτε από τα κόμματα που είναι στην κυρίαρχα στην πολιτική σκηνή, αλλά ούτε και από τα μικρότερα κόμματα, το μικρότερα ανάλογα με την... Ναι. Με το πώς παρουσιάζονται, ναι, στις, ναι, δημοσκοπήσεις, έτσι. Έτσι, ναι, έχουν σωστά. Στην Βουλή αυτή τη στιγμή τι έδρες έχουν. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Δηλαδή, κατανοώ αυτό που λες και ακούω την άποψή σου. Ναι. Ο Έλληνας πολίτης ήθελε να πάει στις ευρωεκλογές έχοντας πλήρη γνώση το τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν τι θα γίνει με τα επιτόκια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που άλλοι λένε θα πέσουν τα επιτόκια, άλλοι δεν θα πέσουν, και τι σημαίνει το να μειωθούν τα επιτόκια στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή να μην μειωθούν, το ποιοι είναι οι υποψήφοι. Δηλαδή θα περιοριστούμε μόνο στα λαμπερά ονόματα? Ναι. Ποιοι θα εκλεγούν, Στέφανε? Ποιοι θα εκλεγούν? Τι εκτίμηση κάνεις? Δεν θα εκλεγούν, δηλαδή, ας πούμε, δεν θα εκλεγούν οι λαμπερές υποψηφιότητες στην Ελλάδα, να παρουσιάσουν θέματα που αφορούν τον Έλληνα, να ενδιαφερθούν για την πορεία αυτών των θεμάτων? Είναι θέματα τα οποία μέχρι τώρα δυστυχώς έγιναν πράγματα, υπήρξαν αποφάσεις τα οποία δεν τα έμαθε ο κόσμος. Δεν θα εκλεγούν οι λαμπερές υποψηφιότητες, εκτιμά, Στέφανε? Αυτοί θα εκλεγούν. Πιστεύω ότι αυτοί θα εκλεγούν και εκείνοι που είναι γνώστες, πολύ λίγοι θα εκλεγούν από αυτούς. Μάλιστα. Συνήθως, το πιο πιθανό είναι αυτό. Οι προβεβλημένοι, τα λαμπερά ονόματα, αυτοί ψηφίζονται γιατί ο κόσμος αυτούς ξέρει. Μάλιστα. Μάλιστα. Γιατί ναι, βλέπουμε μέχρι τώρα σε όλα τα μέσα ενημέρωση να προβάλλονται εκείνοι που έχουν τη δυνατότητα να προβληθούν. Οι άλλοι που δεν έχουν τη δυνατότητα, πολύ λίγο προβάλλονται. Σωστό, έτσι είναι. Έτσι γίνεται πάντα. Ναι, και έχουν δίκιο να έχουν και παράπονο πολύ. Μάλιστα. Τα social media μπορούν να προβληθούν. Είναι και αυτό, είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο το παρακολουθώ και από εκεί να δω τι γίνεται. Ούτε και από εκεί περνάνε. Δεν βλέπω δηλαδή σε σελίδες μεγάλες να περνούν θέματα υποψηφίων ευρωβουλευτών. Κάποιοι που είναι συγκεκριμένοι για συγκεκριμένα θέματα και είναι οι γνωστοί. Γιατί δεν περνάει κανένας. Πάμε, Νέα Δημοκρατία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πει 33%, Στέφανε.
Δεν ξέρω αν θα το ξεπεράσει ή θα είναι λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω. Πάντως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ένα σοβαρό πλεονέκτημα που είναι η σταθερότητα, που είναι η κυρίαρχη σε αυτή τη φάση διάσταση της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με τα άλλα κόμματα. Και απ' την άλλη έχει κάποια μειονεκτήματα για να πιάσει αυτόν τον πύχη, όπως είναι η δυσαρέσκεια του κόσμου, δυσαρέσκεια που αφορά και νεοδημοκράτες, η οποία δυσαρέσκεια μπορεί να εκφραστεί με αποχή ή με ψήφο σε άλλο κόμμα. Με αποχή ίσως περισσότερο. Υπάρχει επίσης ένα φαινόμενο στη Νέα Δημοκρατία κάποιων πολιτών και κάποιων στελεχών που δεν θέλουν να στηρίξουν πολύ τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε αυτή τη φάση, για να μην τον κάνουν ακόμη περισσότερο αλαζόνα απέναντί τους. Υπάρχουν στελέχοι που δεν έχουν αξιοποιηθεί, υπάρχουν σαμαρικοί που δεν θέλουν ένα Μητσοτάκη παντοδύναμο στη Νέα Δημοκρατία και έτσι, αντί να τρέξουν γρήγορα, τρέχουν μέτρια γρήγορα. Υπάρχουν όλα αυτά τα φαινόμενα, πέρα από τη δυσαρέσκεια των πολιτών, αιτιολογημένη, για την αντιμετώπιση, την κυβερνητική αντιμετώπιση της ακρίβειας, η οποία δεν φέρνει σοβαρά αποτελέσματα στο σούπερ μάρκετ. Με όλα αυτά δεν ξέρω αν θα ξεπεράσει το 33%. Οι δημοσκοπήσεις παίζουν με αυτό το όριο. Στέφανε. Είναι γεγονός, Βλάση, ότι καταρχήν η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή δεν μιλάει για προηγούμενη κυβέρνηση, διότι η ίδια βρίσκεται για 5ο χρόνο στην κυβέρνηση της χώρας. Ναι. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να επικαλείται πλέον ότι φταίει ο ένας ή ο άλλος, όταν η ίδια κυβερνάει τον τόπο αυτόν για 5 χρόνια και ό,τι συνέβησαν αυτή την πενταετία έχει η ίδια την ευθύνη. Άρα λοιπόν γι' αυτό θα απολογηθεί. Για αυτή την πενταετία θα απολογηθεί, για ό,τι καλό ή κακό έγινε, αυτά είναι που θα παρουσιάσει τον κόσμο. Και αυτά θα κρίνει ο κόσμος, ναι, ναι. Αυτά θα εκτιμήσει ο κόσμος. Το ζήτημα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ναι. Δεν είναι μόνο, ας πούμε, το να προσπαθήσει να επιχειρήσει να πάρει το 33% ο κ. Μητσοτάκης ή θα πάρει 31% ή 30%. Το θέμα είναι αυτό που ανέφερες προηγουμένως και πολύ ορθά το ανέφερες, ότι δεν είναι οι δυσαρεστημένοι πλέον μόνο οι εκτός του 41% των εθνικών εκλογών, αλλά είναι και μέσα από τη Νέα Δημοκρατία, ναι. Και βλέπουμε γι' αυτό και υπάρχει στις δημοσκοπήσεις αυτή η ροή προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Τουλάχιστον εκεί φαίνεται. Αυτό θα το δούμε την ημέρα των εκλογών τι θα γίνει. Ναι, ναι. Υπάρχει ή προς την αποχή. Η οποία κανένα δεν ξέρει πού θα σταματήσει. Ναι. Αν δηλαδή αυτές οι μετακινήσεις μεταξύ των κομμάτων, διότι η Νέα Δημοκρατία ό,τι και να κάνει δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να πει ότι θα έχει πολύ μεγάλες ροές από άλλα κόμματα να πάρει. Δεν υπάρχουν πλέον, διότι είναι 5 χρόνια στην κυβέρνηση, υπάρχουν δυσαρεστημένοι όπως ανέφερες, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι για πολλούς και διάφορους λόγους πλέον έχουν άποψη ότι δεν πρέπει να συνεχίσει αυτή η κατάσταση έτσι με αυτόν τον τρόπο, και όλοι αυτοί, πέρα από εκείνους που υπερασπίζονται γιατί είτε πήραν είτε προσμονούν να πάρουν κάτι, ναι. Οπότε αυτοί έχουν κάθε δικαίωμα να στηρίξουν μια κατάσταση. Μάλιστα. Αλλά από την άλλη εκείνοι όμως που περίμεναν και δεν πήραν τίποτε, και εκείνοι οι οποίοι δεν πρόκειται, δεν ελπίζουν να πάρουν τίποτε, αυτοί όλοι σίγουρα είναι δυσαρεστημένοι. Μάλιστα. Και σίγουρα, μάλιστα, αυτοί δεν πρόκειται να ακολουθήσουν. Για πάμε. Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ του Στέφανου Κασελάκη είναι άλλο κόμμα, το καταγράφουν και οι δημοσκόποι. Υπάρχει μια σύνθεση εδώ στο νέο ΣΥΡΙΖΑ, η οποία αποτελείται από ένα κομμάτι απολύτικης νεολαίας, απολύτικων νέων ανθρώπων κυρίως, οι οποίοι δεν είχαν καμιά σχέση με την πολιτική μέχρι τώρα. Τους ενέπνευσε ο τρόπος που επικοινωνεί πολιτική ο Στέφανος Κασελάκης και είναι μαζί του. Ναι. Να το ολοκληρώσω. Ένα κομμάτι από αυτό είναι και η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, η οποία σε ένα μεγάλο μέρος της στηρίζει τον Στέφανο Κασελάκη. Από εκεί και πέρα η σύνθεση ολοκληρώνεται με ένα κομμάτι των παλιών ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ και σε κάθε περίπτωση θέλουν έναν δυνατό ΣΥΡΙΖΑ για να μπει κάποια στιγμή, για να μπορέσει κάποια στιγμή να μπει ξανά δυνατά στο παιχνίδι της εξουσίας. Αυτή η σύνθεση που είπα τώρα συνολικά μπορεί να οδηγήσει τον Στέφανο Κασελάκη στο 17%, ίσως και λίγο παραπάνω. Εάν πάρει
αυτό το ποσοστό στις ευρωεκλογές ο Στέφανος Κασελάκης, αμέσως μετά, επειδή θα είναι ο κυρίαρχος στην ευρύτερη περιοχή της κεντροαριστεράς, θα είναι ελκυστικός για ένα μεγαλύτερο κομμάτι ψηφοφόρων που πάνε συνήθως με τον πιο δυνατό. Θα έχει τρυπήσει το ταβάνι του και από εκεί και πέρα δημοσκοπικά το φθινόπωρο μπορεί να καταγράφεται με 2 μπροστά στο ποσοστό του. Αυτή είναι μια προοπτική θετική για τον Στέφανο Κασελάκη. Το πρόβλημα για τον Στέφανο Κασελάκη είναι ότι αυτή η απολύτικη νεολαία, οι νέοι απολύτικοι άνθρωποι που μέχρι τώρα λένε και στις δημοσκοπήσεις ότι θα ψηφίσουν τον Στέφανο Κασελάκη, είναι πιθανόν στο τέλος να μην μπαν στην κάλπη. Γιατί δεν έχουν βαθιά πολιτική συνείδηση, οπότε μπορεί δημοσκοπικά να λένε αυτό και τελικά να μην πάνε στην κάλπη. Οπότε ο Στέφανος Κασελάκης θα βρεθεί με χαμηλότερα ποσοστά και εκεί θα αρχίσει ίσως μια περιπέτεια για τον ίδιο στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Αν και εγώ, όπως βλέπω τις δημοσκοπήσεις, δεν θεωρώ αυτό πολύ πιθανό. Θα βρει μια αιτιολόγηση του κάθε ποσοστού και ο Στέφανος Κασελάκης για να συνεχίσει. Στέφανε ΣΥΡΙΖΑ. Είναι γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένας άλλος ΣΥΡΙΖΑ από εκείνο που ξέραμε. Μετά και τη διάσπαση που έγινε και την δημιουργία της Νέας Αριστεράς, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή έχει ως βασικό κομμάτι ένα κομμάτι από τους παλιούς ΣΥΡΙΖΕΟΣ, δηλαδή και όσους μετέπειτα προσήλθαν στο ΣΥΡΙΖΑ προερχόμενοι από το χώρο του ΠΑΣΟΚ και από τον ευρύτερο χώρο της κέντρο αριστεράς, και έχει αυτό το συγκεκριμένο ποσοστό με το οποίο φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Είναι γεγονός ότι ο νέος τρόπος που παρουσιάστηκε και που παρουσίασε και που παρουσιάζει τα πράγματα, αυτή η προσέγγιση του κόσμου, η απευθείας επικοινωνία, την οποία ασπάστηκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήδη ότι αυτό έχει απήχηση με αποτέλεσμα να προσελκύσει και ο ίδιος τα περάσματα και τις μικρές κουβεντούλες και ένα μικρό μεγάφωνο σε μια γύρω-γύρω μέσα στα τραπέζια να ακούγεται. Αυτό το ωραίο το αμερικάνικο, πράγμα, ναι. Διότι το φόβο της αποχής τον έχει περισσότερο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ο φόβος επειδή ο κόσμος κουράστηκε, έχει την πενταετία στην πλάτη του που είναι κουρασμένος και είναι και πικραμένος πολύ. Και υπάρχει αυτός ο φόβος της αποχής. Πολύ περισσότερο μπορεί να είναι αυτό παρά το ότι οι νεολαίοι οι οποίοι λένε ότι θα ψηφίσουν τον Κασελάκη και μπορεί να μην τον ψηφίσουν. Μπορεί να μην πάνε, μπορεί να μην πάνε. Μπορεί να μην πάνε, στην κάλπη. Πάντοτε υπάρχει. Όχι ότι θα ψηφίσουν κάτι άλλο. Ναι. Πολλοί φοβούνται από τους δημοσκόπους ότι η αποχή θα είναι πολύ μεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά. Δυστυχώς αυτό φαίνεται, διαφαίνεται. Τώρα, ΠΑΣΟΚ Στέφανε. Αλλά ναι. Το θέμα είναι όμως ότι αν από αυτόν τον κόσμο που θα πάει να ψηφίσει θα μπορέσουν να προσελκύσουν τα κόμματα, να τραβήξουν, δηλαδή και μια και μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ, ένα μεγαλύτερο κομμάτι από τους απολιτικ και από εκείνους οι οποίοι δεν είχαν σκοπό να ψηφίσουν, αλλά και να πώς θα προσεγγίσουν και τον κόσμο εκείνων τους δυσαρεστημένους, αν έχουν να τους πούν κάτι καινούριο, αν έχουν να τους προτείνουν κάτι που πραγματικά θα τους αγγίξει. Ωραία. Ότι λύνει τα προβλήματά τους ή ότι φτάνει κάπου εκεί. Κατανοητό. Να κουφίσει στην καθημερινότητά τους και να μπορέσουν να έχουν, να τους δημιουργήσει δηλαδή την ελπίδα ότι θα υπάρξουν καλύτερες μέρες. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. ΠΑΣΟΚ, βλέπουμε... πάμε στο ΠΑΣΟΚ, θα κάνεις ένα τελικό σχόλιο. ΠΑΣΟΚ, στο ΠΑΣΟΚ έχουμε παγιωμένα τα τελευταία γκάλωπ, παγιωμένο το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση, μήνες τώρα. Και σε ένα ποσοστό 12-13%. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης μπορεί να μην εμπνέει πολιτικά. Επίσης οφείλεται στο ότι ο κόσμος έχει το ΠΑΣΟΚ στο μυαλό του σαν ένα κόμμα που χρεοκόπησε τη χώρα. Ίσως και το ένα και το άλλο, πάντως το ΠΑΣΟΚ δεν δείχνει να κερδίζει από αυτό που έπαθε ο ΣΥΡΙΖΑ ένα χρόνο τώρα. Από την συρρίκνωση, από την καταβαράθρωση του ΣΥΡΙΖΑ ένα χρόνο τώρα, το ΠΑΣΟΚ κέρδισε ελαχιστότατα. Έχει ένα πλεονέκτημα το ΠΑΣΟΚ. Στην αδιευκρίνηστη ψήφο, οι περισσότεροι, τα μεγαλύτερα ποσοστά της αδιευκρίνηστης ψήφου, είναι παλιοί ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ. Και πιθανότατα, εάν πάνε ξανά στην κάλπη, να επιλέξουν ως λιγότερο κακό, γιατί, ανοίγω παρένθεση εδώ, η ψήφος λιγότερο κακό είναι πολύ συνηθισμένη στις δυτικές δημοκρατίες. Μπορεί λοιπόν ως λιγότερο κακό να ψηφίσουν αυτοί που έχουν ξαναψηφίσει ΠΑΣΟΚ, ξανά ΠΑΣΟΚ.
Αυτό είναι το πλεονέκτημα του Νίκου Ανδρουλάκη και σε αυτό ελπίζει τελικά να έχει μια μικρή, τέλος πάντων, πιθανότητα να ξεπεράσει τον Στέφανο Κασελάκη και να είναι στη δεύτερη θέση. Όμως δείχνει πραγματικά ο Νίκος Ανδρουλάκης μια δυσκολία να ανέβει πάνω από το 13% τουλάχιστον δημοσκοπικά. Βέβαια και ο Νίκος Ανδρουλάκης και με ένα 12,5-13% μπορεί να δείξει ευχαριστημένος, επαναλαμβάνω, να δείξει ευχαριστημένος και να αιτιολογήσει την ευχαρίστησή του με το επιχείρημα ότι διπλασίασε σχεδόν τις ψήφους από τις εκλογές, τις ευρωεκλογές του 2019. Δεν ξέρω πόσο θα πείσει τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, πάντως μπορεί να δείξει ευχαριστημένος με ένα ποσοστό 13% και με αυτό το επιχείρημα που είπα. Γιατί δεν ανεβαίνει το ΠΑΣΟΚ, Στέφανε? Το ΠΑΣΟΚ δεν ανεβαίνει, Βλάση, διότι αφενός μεν υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι έζησαν άλλες εποχές και θυμούνται ένα ΠΑΣΟΚ τελείως διαφορετικό. Υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι περίμεναν και δεν έγινε τίποτα, περίμεναν κάτι το οποίο δεν έγινε αυτό που ευελπιστούσαν. Και το ΠΑΣΟΚ είναι πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν επηρεαστεί από τα στελέχη εκείνων του ΠΑΣΟΚ τα οποία συνεργάζονται με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό αποβαίνει δυστυχώς τραγικά δύσκολο για τον κύριο Ανδρουλάκη. Διότι ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ δεν περίμενε ποτέ ή περίμενε το λιγότερο ότι κάποια τέτοια στελέχη προβεβλημένα, τα οποία διαδραμάτισαν πολύ σπουδαίο ρόλο μέσα στο ΠΑΣΟΚ στη διάρκεια της μακράς πορείας στα πολιτικά πράγματα της χώρας, δεν περίμεναν με τίποτε ότι θα είναι στελέχη αυτή τη στιγμή και κυβερνητικά μάλιστα του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι που πραγματικά βάζει ένα πολύ μεγάλο φρένο, το οποίο δεν μπορεί να το ξεπεράσει ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης ούτε κανένας άλλος. Είναι αυτό που έχει φρενάρει το ΠΑΣΟΚ, έχει φρενάρει τη ροή, την επιστροφή ψηφοφόρων ΠΑΣΟΚ από το ΣΥΡΙΖΑ προς τον και μετά τη διάσπαση που έγινε από το ΣΥΡΙΖΑ προς το ΠΑΣΟΚ. Είναι κάτι που πραγματικά μείνει αυτό πολύ στην αδιευκρίνηστη ψήφο, αλλά δεν ξέρουμε αν τελικά καταλήξουν στο ΠΑΣΟΚ. Μακάρι για το ΠΑΣΟΚ να συμβεί αυτό. Μάλιστα. Αλλά δεν ξέρουμε όμως αν θα συμβεί, Στέφανε. Διότι είπαμε, τα στελέχη τα οποία βρίσκονται σε κυβερνητικές θέσεις δεν είναι ό,τι καλύτερο για το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Έχουν δηλαδή και μάλιστα... Κατανοητό, Στέφανε. Και με κάποιες τοποθετήσεις που κάνουν και με κάποια πράγματα που γίνονται έχουν δημιουργήσει μια ιδιαίτερη δυσμένεια προς το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή ο κόσμος είναι πολύ σταχωρημένος και λέει όλοι τέτοιοι είστε. Μάλιστα. Άμα μιλάς με τους πολίτες και με παλιούς ΠΑΣΟΚ τέτοια... που ξέρουμε και μας ξέρουν. Υπάρχει μια τέτοια διάθεση του κόσμου. Ναι, αναφέρονται σε αυτό το σημείο. Δεν το περίμενα με τίποτε. Λέει να δω τον έναν, τον άλλον εκεί. Αφού... Κατανοητό. Χρόνια... Κλείνουμε. Κλείνουμε, Στέφανε, την κεντρική πολιτική επικαιρότητα. Ελληνική λύση. Ισχυρά ανωδικά σε σχέση με τα ποσοστά και στις εθνικές εκλογές και στις προηγούμενες ευρωεκλογές. Κουκουέ ελαφρά ανωδικά. Νέα Αριστερά, νέο κόμμα χαμηλά στο 3%. Εδώ με τη Νέα Αριστερά υπάρχει το εξής, ότι ενώ έχει στελέχη τα οποία πραγματικά έχουν ένα ειδικό πολιτικό βάρος, μια σοβαρότητα, δεν κερδίζει. Γιατί δεν κερδίζει η Νέα Αριστερά? Δεν ξέρω, ίσως οι αριστεροί θεωρούν ότι αυτά τα στελέχη πρόδωσαν, να το πω διαφορετικά, έδιωξαν τον Αλέξη Τσίπρα από την πολιτική σκηνή, από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, και πολλοίς κόσμος εκεί γύρω στο ΣΥΡΙΖΑ βλέπει έτσι καχύποπτα αυτόν τον χώρο. Δεν ξέρω, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά κάποια άλλη στιγμή για τα μικρότερα κόμματα, γιατί υπάρχει και η Πλεύση Ελευθερίας που κερδίζει. Το Μέρα 25 κάποιες δημοσκοπήσεις το βάζουν στο 1,5, κάποιες στο 3,5. Είναι πολύ δύσκολο οι δημοσκόποι να πιάσουν τα μικρά ποσοστά. Για να πιάσεις τα μικρά ποσοστά χρειάζεσαι μια δημοσκόπηση με 10.000 ερωτώμενους, όχι με 1.000 και 1.200. Στέφανε, πριν σε αποδεσμεύσω, θα τα πούμε όλα αυτά κάποια άλλη φορά. Πριν σε αποδεσμεύσω, πριν λίγα 24 ώρα έφυγε από τη ζωή ο πρώην δήμαρχος Ιωαννίνων, το ξέρουν οι τηλεθεατές μας, ο πρώην δήμαρχος Ιωαννίνων, ο Λευτέρης Γλίναβος, πρώην βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ. Θέλω δύο λόγια από σένα. Δεν έχουμε συζητήσει αυτό, γιατί δεν είχαμε ζωντανά βρεθεί εδώ στο δελτίο ειδήσεων του ITV. Στέφανε, σε ακούω.
Δείξτε μου τη φωτογραφία του Λευτέρη Γκλίναβου. Ο αείμνηστος Λευτέρης Γκλίναβος πραγματικά ήταν από τους ανθρώπους που άφησε μια ξεχωριστή σφραγίδα με την παρουσία του στα πράγματα του τόπου μας και της χώρας μας. Και ως πολιτικός δηλαδή στην κεντρική πολιτική σκηνή, ως βουλευτής, αλλά και ως δήμαρχος αυτής της πόλης. Καταρχήν χαρακτηρίζεται για το ήθος, το ακέραιο ήθος και την εντιμότητά του. Σε αυτό δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανένας. Ο Λευτέρης Γκλίναβος ήταν μια πολύ σπουδαία προσωπικότητα. Ήταν άνθρωπος ο οποίος ήθελε να γίνονται σωστά τα πράγματα και ως βουλευτής θυμάμαι στις συζητήσεις που είχαμε όταν συζητούσε με τον κόσμο στα καφενεία, σημείωνε αυτά τα οποία του έλεγαν και τα μετέφερνε στη Βουλή, τα μετέφερνε στους υπουργούς, ώστε να επιληθούν κάποια χρονίζοντα ή κάποια αιτήματα των πολιτών τα οποία εκείνες τις εποχές ήταν στο προσκήνιο. Αλλά και ως δήμαρχος μετέπειτα έκανε πάρα πολύ σημαντική δουλειά, διότι θυμάμαι μέσα στο γραφείο του, σε συζητήσεις που κάναμε, ήταν και ο Γιάννης ο κύριος Ογλογκή, ο συνάδελφος, θυμάμαι με τα δελτία τύπου πώς πρόσεχε τη λεπτομέρεια να μην θυχτεί ο κόσμος, να είναι αληθή και ακριβέστατα τα δελτία τύπου. Ήταν πραγματικά πολύ συγκινητικό να βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ήθελε να πει ψέματα. Και σε αυτό ίσως κάποιοι να το βλέπαν, ας πούμε, έτσι με χαμόγελο. Εντάξει, και τι έγινε, όλοι λένε ψέματα. Ο Λευτέρης Γκλίναβος δεν το ήθελε αυτό. Ήταν ένας άνθρωπος, πέρα που ήταν πολύ καλός άριστος οικογενειάρχης και στη δουλειά του ο συνολόγος έκανε την περιοχή μας γνωστή, επιμένοντας με τα κρασιά, ανέδειξε με το ενοποιείο του, ανέδειξε τα κρασιά της Ζήτας πραγματικά, και αυτό του το οφείλει η περιοχή μας. Και συνεχίζει ο γιος του σήμερα, ο Θωμάς ο Γκλίναβος. Ο Λευτέρης Γκλίναβος είχαμε επισκεφτεί πολλές φορές με διάφορους φίλους που είχαν έρθει επισκέπτες εδώ στην περιοχή μας, και πήγαμε, και πολιτικούς, και πήγαμε στο ενοποιείο. Στο ενοποιείο, και πραγματικά ήταν άψογος και στην ενημέρωση και στην φιλοξενία. Γνώριζε όλα για το κρασί, γνώριζε τα πάντα για το κρασί. Γνώριζε τα πάντα, τα αγαπούσε και όλο αυτό. Να πει την αλήθεια, δηλαδή τι είναι το ένα και γιατί γίνεται έτσι, αν είναι καλό και τι δεν είναι. Δεν ήθελε να πει ψέματα. Ήταν ένας ειλικρινής άνθρωπος, σωστά. Λαχταρούσε να λέει την αλήθεια και λαχταρούσε πραγματικά να βοηθήσει τον τόπο του όπως μπορούσε. Αυτό εγώ πιστεύω ότι αυτή είναι η σφραγίδα που άφησε και αφήνει πίσω του. Έτσι θα τον θυμούνται πάντα οι Ανιώτες. Και αν πάρουμε και τον τύπο εκείνη της εποχής, γιατί τα γραπτά μένουνε, θα δούμε τότε στο διάστημα της βουλευτικής και της δημαρχιακής του θητείας ότι δεν είχαν να του προσάψουν κάτι με το εγώ. Μάλιστα. Δεν θυμάμαι. Θυμάμαι ακόμα, μια και το έφερε τώρα, τον... Δώστε μου ξανά τη φωτογραφία του Λευτέρη Γκλίναβου. Ναι, ναι, Στέφανε. Τη μελέτη που έκανε, τη μελέτη για την λίμνη Παμβότιδα, με τον καθηγητή, πραγματικά ήταν μια μελέτη, η μοναδική ίσως από τις μελέτες που ήταν πλήρης και άξιες τον κόπο. Ο Ίμπεργκερ. Θυμάμαι σαν τώρα τη συζήτηση που είχε γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο για αυτή τη μελέτη. Δυστυχώς όμως ο κ. Γκλίναβος έφυγε από δήμαρχος, η μελέτη πήγε μαζί με τις άλλες μελέτες, όπου είναι οι άλλες, οι εκατοντάδες μελέτες για τη λίμνη, και η λίμνη είναι τα μπαζώματα, η λίμνη που είναι, και συνεχίζονται και θα συνεχίζονται μέχρι που μάλιστα η λίμνη θα γίνει. Συλληπιτήρια στο γιο του, στους δικούς του ανθρώπους, να πούμε. Και από εδώ, από το δελτίο του ITV. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του, και πραγματικά ο κόσμος θα θυμάται πάντα με αγάπη και σεβασμό τον Λευτέρη Γκλίναβο. Ευχαριστώ θερμά, Στέφανε Ντόβα. Σε ευχαριστώ θερμά. Κυρίες και κύριοι, τώρα ικανοποίηση.